Επειδή έχω διαχειριστεί πολλές καταστάσεις δύσκολες, αλλά αυτή δεν περιγράφεται. Δηλαδή δεν έχω λόγια να την περιγράψω. Αν μπορείτε να μου βάλετε λέξεις, δεν ξέρω, δεν μπορώ να την περιγράψω αυτή. Δηλαδή δεν ξέρω, δεν πιστεύω να είναι η κόλαση έτσι. Δεν πιστεύω να είναι η κόλαση έτσι. Για να πω ότι είναι η κόλαση. Θα είναι καλύτερα στην κόλαση από αυτό που ζούμε τώρα. Πώς είναι η κατάσταση, περιγράψτε μου λίγο. Δώστε μας να καταλάβουμε τι ζείτε αυτή. Δεν ακούτε. Περιμένετε να ακούσετε. Περιμένετε να ακούσετε. Έχετε το πρόβλημα. Ακούσετε. Live. Σας ακούω. Ακούτε. Σας πάω κοντά, δεν ξέρω αν ακούτε. Ακούω. Αυτά είναι έξω από την πόρτα σας. Ναι, τι ακούσατε. Απίστευτο. Ναι. Πάμε δίπλα γιατί εδώ κινδυνεύουμε. Περιγράψτε μου λίγο την κατάσταση. Πώς είστε αυτή τη στιγμή. Καταρχάς έρχεται μαζί σας και τρία μικρά παιδιά, σωστά? Ναι, όχι δικά μου παιδιά, τη ιδιωτική συνότητα. Είναι εκείνα, είναι ήρεμα, είναι. Προσπαθούμε να τα ηρεμούμε. Τι να σας πω. Προσπαθούμε να τα ηρεμούμε. Έχετε κάποια. Επαφή με την υπόλοιπη ελληνική κοινότητα, είναι καλά η υπόλοιπη ελληνική κοινότητα? Είναι καλά, είναι όλοι καλά. Όλη η κοινότητα είναι καλά. Mm-hmm. Όλη η κοινότητα είναι καλά. Μόνο δύο τραυματίες που είχαμε, δύο παιδιά δικά μας εδώ που μένουν δίπλα μέσα στη κοινότητα, που ήρθαν το Σαββάτο πριν που έκανα τη λειτουργία, την τελούσα εγώ. Και μας είπαν σταματήστε, γιατί κηρύχθηκε πόλεμος. Εγώ τους είπα δεν σταματάω την εκκλησία, δεν σταματήσαμε τη λειτουργία και ευτυχώς για καλή μας τύχη, γιατί μόλις βγήκαν έξω έπεσε η ρουκιά του και τους τραυμάτισε. Αλλά δόξα τω είναι καλά στην υγεία τους. Ακούτε τι γίνεται, είμαστε μέσα και ακούτε τι γίνεται, πυροβολούν το κτίριο. Ακούμε έξω από την πόρτα σας. Είναι απίστευτο. ακούω τι γίνεται. Είχατε εικόνα ότι επρόκειτο να συμβεί κάτι τέτοιο, πατέρα Γιώργη? Όχι. Καμία ενημέρωση από κανένα. Ενώ εδώ το κλίμα, δηλαδή στο Σουδάν, είναι κάθε εβδομάδα έχουν επαναστάσεις, εξαγέρσεις. Αλλά μας ειδοποιούν και αν υπάρχει ακολουθία εκείνη τη στιγμή, ακυρώνουμε ή μεταβάλλουμε σε άλλη ώρα. Αλλά αυτό ήταν εντελώς απροετοίμαστο. Όχι απροετοίμαστο, δεν ειδοποιήθηκε κανείς από κανένα. Κανείς από κανένα. Δηλαδή, φανταστείτε. Μεγάλο Σάββατο. Ανάσταση θα κάνουμε αν τα καταφέρουμε και έρθουμε πίσω. Αν τα καταφέρουμε. Τα κάνουμε. Θα τα καταφέρετε, είμαι σίγουρη. Πατέρα Γεωργία, επειδή αυτή την ώρα καταλαβαίνετε ότι την συνομιλία μας θα την ακούσουν και συγγενείς σας εδώ στην αυλή, στο Αρκαλοχώρι, θέλετε κάτι να τους πείτε? Μόνο να κάνουν προσευχή, τίποτα άλλο. Μόνο προσευχή. Δεν υπάρχει κάτι άλλο που μπορούν να κάνουν. Και κουράζω. Παναγία θα μας προστατεύσει όλους. Εμείς μπορούμε να κάνουμε κάτι για εσάς? Προσευχή αυτό.